Πάμε να κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής, πηγαίνοντας Δυτική Κρήτη, πηγαίνοντας στα Χανιά, προκειμένου να ασχοληθούμε με μία έκθεση με όπλα κριτικών από το 1821. Συλλέκτης ερευνητής, ο κύριος Ευτύχης Τζιρτζιλάκης. Ο κύριος Τζιρτζιλάκης, βέβαια μία πρωτοβουλία, βλέπουμε και την σχετική αφίσα, με πρωτοβουλία και του Δήμου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης και τοπικών φορέων. Είναι η έκθεση των αντριωμένων τάρματα. Είναι όπλα και εφόδια κριτικών από την Επανάσταση του 1921. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό στηρίζουμε και εμείς μέσα από την προβολή αυτή τη δράση. Από τις 23 του Μάρτη έως και τις 13 Απριλίου του 1923 η διάρκεια της έκθεσης. Πάμε στον κύριο Τζιρτζιλάκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και απορίες και δημοσιογραφικές, αλλά και το κοινό, φαντάζομαι, το οποίο θα θέλει να δώσει το παρόν και να συμμετέχει σε αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Βρίσκεστε στο χώρο της έκθεσης? Ναι, στο μεγάλο Αρσενάλι, το ΚΑΜ, δηλαδή Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ναι. Στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Ξέρετε, ακούμε τώρα για όπλα κριτικών του 1921 και η απορία τώρα που προκύπτει είναι πώς έφτασαν στα χέρια σας. Κοιτάξτε, όπου υπάρχει θέληση, ακριβώς, υπάρχει και αποτέλεσμα. Βέβαια. Μια δύσκολη προσπάθεια. Και η Κουζουλή την κάνανε αθάνατη την Κρήτη. Η Κουζουλά θα πάει όσο αφορά την έντονη προσπάθεια γι' αυτά. Σωστά. Είναι μεγάλη ιστορία ο κριτικός οπλισμός. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ότι οι κριτικοί ξεκινήσαν την Επανάσταση χωρίς όπλα. Δηλαδή με ελάχιστα όπλα. Ναι. Και αυτό είναι το πολύ συγκινητικό. Όλοι οι χριστιανοί είχαν όλοι μαζί 1.200 τουφέκια, ενώ αντίστοιχα οι πάνοπλοι Τούρκοι ήταν πάνω από 20.000. Μιλάτε τώρα για ποια περίοδο, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής. Στην Επανάσταση του 1921. Μάλιστα, από τότε λοιπόν ξεκινάει. Οπότε το πιο συνταρακτικό είναι αυτά τα πολύ σπάνια σήμερα πρώτα πρωτόγωνα όπλα που χρησιμοποίησαν οι επαναστάτες στην αρχή, δηλαδή ξύλινα αυτοσχέδια όπλα όπως είναι η χουρχούδα, το σπαθοράδι και οι σφεντώνες. Οι σφεντώνες, όχι αυτοί που ξέρουμε τώρα σήμερα, αυτή η αρχαία σφεντώνα του Δαβίδ και του Γολιάθ, ας το πούμε. Μάλιστα. Η οποία μάλιστα. Πετούσε μια πέτρα στα 100 μέτρα, στο μέγεθος του αυγού. Μάλιστα. Με αυτά τα όπλα τα πρωτόγωνα ξεκίνησαν και μετά, στο τρομερό που χρειάζεται να αντιμετωπίσεις με αυτά τα πρωτόγωνα απλά ένα πάνωπλο αντίπαλο, πήραν τα πρώτα όπλα σαν λάφυρα και μετά προχώρησαν παραπάνω. Για πρώτη φορά θα εκτεθούν στο κοινό αυτά τα κειμήλια? Όχι, η έκθεση ξεκίνησε πέρυσι για τον εορτασμό. Ναι. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Διοργανώθηκε πρώτα στο Δήμο Μαλεβιζίου, όπου κράτησε περίπου 4 μήνες. Βέβαια, τύχαμε μέσα στην πανδημία και δεν είχαμε αρκετές επισκέψεις από σχολεία που θέλαμε. Στο τέλος του χρόνου του προηγούμενου βρέθηκε για 2 μήνες στο Ρέθυμνο, ναι. Και τώρα θα είναι για 20 περίπου μέρες εδώ στο Μεγάλο Αρσενάλι. Έχετε να μας δείξετε κάτι? Είστε κοντά προκειμένου να μας... Ναι, έτσι, είμαστε κάτι... εδώ στην αίθουσα με να αφήσουμε προθήκες. Και ένα μυστήριο όμως για να δώσουμε και το παρόν και ναι. Να επισκεφτούμε και την έκθεση. Όχι όλα σήμερα. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Ναι. Είναι ένας ορισίδιος κριτικός όπως τον περιέγραψε ένας περιηγητής. Και στην προθήκη αυτή είναι όπλα που υπήρχαν πριν το 1921. Τόξα, βέλη, αλυσιδωτή, θώρακες, τουφέκια που δουλεύανε με φυτίλι. Στην επόμενη προθήκη βλέπουμε κριτικούς που κρατάνε ένα σπαθοράβδι το ζευγάρι. Και άλλον έναν που έχει χουρχούδα. Ναι. Και εδώ βλέπουμε αυτά τα πρωτόγωνα τα ξύλινα όπλα. Το είναι σπαθοράβδι, η χουρχούδα, η σφεντόνα, αυτή που υπάρχει ένας άνθρωπος που την μπλέκει ακόμα, μια τέχνη που υπάρχει από την αρχαιότητα και συνεχίζεται. Και μετά κάτι άλλο πρωτότυπο, τα εφόδια του πολεμιστή. Δηλαδή, επειδή δεν είχε επιμελητία ο κριτικός επαναστάτης, έπρεπε να πάει με ελάχιστα τρόφιμα, ναι. Και με το γαμπά του, ας πούμε, ή το ράσο του, όπως το λέμε, να έχει όλα τα εργαλεία να ράψει τα στιβάνια του, που συνέχεια διαλύονταν, να μπορέσει να. Τα τραύματά του να περιποιηθεί με πρωτόγωνα μέσα, να πιει νερό, όλες αυτές οι δυσκολίες οι οποίες τις αντιμετώπιζε με πατέντες. Πατέντες που κάνανε και οι βοσκοί μας μέχρι πριν από 60-70 χρόνια. Απίστευτο. Και μετά πάμε στο τι άλλο χρειαζόταν ένας πολεμιστής για να είναι πλήρως εξοπλισμένος. Όπλα σημαντικά χριστιανών, που παρόλο που ήταν απαγορευμένος στους χριστιανούς να έχουν όπλα,
αυτά έχουν πάνω ημερομηνίες και ονόματα χριστιανών, κάποιες εξαιρέσεις. Ναι. Κάποιες πιστόλες που είχε προσφέρει ο Γιώργος Αναγνώστης Κουλάς, κάποιες κάνες για να γίνουν πιστόλες. Τα όπλα των τουρκοκριτικών, στα οποία φαίνεται τα σύμβολα, τα μισοφέγγαρα που κάνανε λόγω του θρησκευτικού φανατισμού που υπήρχε. Τα κριτικά μαχαίρια, το σύμβολο της Κρήτης. Αλλά σε αυτή την έκθεση θα δούμε ότι η Κρήτη δεν έφτιαχνε μόνο μαχαίρια. Δηλαδή η Κρήτη έφτιαχνε και πολλά άλλα πράγματα και είναι κρίμα που σήμερα δεν φτιάχνουμε τίποτα, ενώ τότε φτιάχναμε τα όπλα που χρειαζόταν. Δηλαδή τα για τα γάνια που φτιαχνόταν στην Κρήτη, διάφορα άλλα σπαθιά που υπήρχαν αυτή την εποχή. Οι πιστόλες, οι κριτικές πιστόλες φτιαχνόταν εδώ με ανταλλακτικά τα κύρια μέρη που εισαγόγαταν από τη Γαλλία και όλα τα υπόλοιπα τα φτιάχναν οι ντόπιοι οπλουργοί, οι κονταξίδες εδώ πέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Υπέροχα. Τα τουφέκια της εποχής και τέλος τα κριτικά τουφέκια. Αυτά είναι τα τουφέκια που φτιαχνόταν εδώ. Εξαιρετική προσπάθεια, κύριε Τζιριλάκη, πραγματικά εξαιρετική προσπάθεια. Εγώ θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ εκεί να μας τα εξηγήσετε κάπως έτσι πιο αναλυτικά και να έχουμε και το περιθώριο του χρόνου. Να ευχηθώ μια καλή επιτυχία και στα Χανιά. Ναι. Και... ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, αλήθεια. Αξιέπαινε προσπάθεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.